Καλούμε στο βήμα τώρα τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ξεκινώντας τις παρεμβάσεις. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Θέλουμε με την ευκαιρία που μας δίνετε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής και του λαού της Πάτρας. Στις διεκδικήσεις μας για να πάρουν ανάσα τα λαϊκά στρώματα που στενάζουν από την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Στην πόλη μας καταγράφονται σήμερα 36.251 άνεργοι. Χιλιάδες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι έμποροι κατεστραμμένοι. Η φτώχεια απλώνεται παντού. Ενώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, εμείς εν έτη 2020 μοιράζουμε τρόφιμα και συσίτια. 15.000 ζουν με το εισόδημα κοινωνικής ελληνικής. Ο πατραϊκός λαός δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις βουβός, διεκδικεί τα δίκια του. Αγωνίζεται για να έχει δουλειά, να λειτουργεί η πόλη μας, να έχει μια ζωή ανθρώπινη. Αγανακτή που δεν υπάρχουν δομές υγείας, νοξοκομεία στελεχωμένα, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή να τον υποστηρίζουν όταν το έχει ανάγκη όπως τώρα με την πανδημία. Συμφωνούμε μαζί σας και χαιρόμαστε που φωτίζετε τη ζωή του τόπου με τις πρωτοβουλίες σας για να βγει ο λαός δυνατός από την πανδημία και να μην πληρώσει ξανά την κρίση που έχει ξεκινήσει. Ο πατραϊκός λαός δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια γνωρίζει πολύ καλά ότι αν δεν αγωνιστεί δεν πρόκειται να του δώσουν τίποτα αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία και τον κυβερνούν. Διεκδίκησε και διεκδικεί άμεσα μέτρα ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Προχθές, οι δρόμοι της πόλης μας πλημμύρισαν από χιλιάδες πατρινούς για να έχει η πόλη μας υπόγεια διέλευση του τρένου να μην διχοτομηθεί η πόλη, να επικοινωνούν οι γειτονιές, να λειτουργεί ο προαστιακός και στην επιφάνεια να έχουμε ένα μεγάλο γραμμικό πάρκο. Παλεύουμε να κατασκευαστεί η πατρόν πύργου, να έχουμε ένα δρόμο ασφαλή, χωρίς διόδια. Να έχουμε δωρεάν νερό από το φράγμα πύρου παραπύρου, να λειτουργήσει ως δημόσιος φορέας, που θα έχει στην ευθύνη του το φράγμα, αλλά και το σύνολο της υδρολεκάνης. Η κυβέρνηση, σημερινή και χθεσινή, αρνείται να χρηματοδοτήσει το Δήμο μας επαρκώς. Μας δίνουν μόλις το 1 τρίτο των χρημάτων που ήδη είχαν νομοθετήσει. Δεν επιτρέπουν τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Φροντίζουν να μην θυχθούν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας. Νομίζουν ότι θα συνεχιστεί αδιατάραχτα η κυριαρχία τους, ότι ο λαός βυζένει το δάχτυλό του. Πολύ σύντομα θα βρουν όμως το δάσκαλό τους. Οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι, οι αγρότες, όλοι αυτοί που χτίζουν τον τόπο μας, οι δημιουργοί του πλούτου, θα βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις των τόπο μας. Όσο και αν προσπαθούν να θωρακιστούν, να φημώσουν το λαό, να τον βάλουν στο γύψο, δεν θα τα καταφέρουν. Το δίκιο είναι με το μέρος του λαού και θα κυριαρχήσει. Συμφωνούμε, σύντροφε γραμματέα, και με το κεντρικό σύνθημα και πιστεύουμε ότι ο αγώνας του λαού θα φωτίσει το μέλλον μας.